με τη βοήθεια του Θεού, δια του οποίου ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν και κινούμεν τα χείλη και λαλούμεν, συνεχίζομεν πατέρες και αδελφοί το κήρυγμα εναντίον των αιρέσεων. Εναντίον των αιρέσεων, όχι εναντίον των αιρετικών. Τους αιρετικούς ως ανθρώπους συμπαθούμε και αγαπούμε. Τις πλάνες των αιρετικών, τις αιρέσεις μισούμε και πολεμούμε και αγωνιζόμεθα να βοηθήσουμε καμιά ψυχή να επιστρέψει στην αλήθεια, στη χάρη και στο έδαφος της σωτηρίας. Είπαμε στην προηγουμένη ομιλία ότι οι αιρετικοί έχουν 10 χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Πρώτον, όλοι οι αιρετικοί λένε ότι βρήκαν και ότι έχουν την αλήθεια. Δεύτερον, ότι τα πάντα στηρίζουν στην Αγία Γραφή. Τρίτον, ότι έχουν πνεύμα Άγιο. Ορισμένοι μάλιστα λέγουν ότι έχουν και θαυματουργικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Τέταρτον, ότι ερμηνεύουν την Αγία Γραφή με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και αποκλείεται να κάνουν λάθη. Πέμπτον, ισχυρίζονται ότι αφότου εγκολπώθηκαν την Α ή τη Β πίστη έξω από την Ορθοδοξία, άλλαξε η ζωή τους. Έχουν σπουδαία βιώματα και καθαρή και αγία ζωή. Έκτον, κατηγορούν με σφοδρότητα την Ορθόδοξη Εκκλησία, διαφημίζουν τα συμβαίνοντα λόγω των ανθρωπίνων ατελειών σφάλματα και αμαρτήματα των Ορθοδόξων και ομιλούν για τους εαυτούς τους με υπερήφανο πνεύμα ότι αυτοί είναι οι Άγιοι και οι Καθαροί. Έβδομον, ισχυρίζονται όλοι ότι είναι σεσωσμένοι, δεν έχουν καμία αμφιβολία, καμία θα λέγαμε αγωνία για τη σωτηρία τους. Όγδο, δεν δέχονται διάλογο ενώπιον του λαού. Δεν δέχονται διάλογο. Ένατον, στις συζητήσεις σε στενό κύκλο αποδεικνύονται χείριστοι συζητητές. Δεν στέκονται στα χωρία της Αγίας Γραφής. Δεν έχουν διάθεση να παραδεχτούν τα σαφέστερα χωρία, ούτε ερμηνείες της ιδίας της Αγίας Γραφής επάνω σε διάφορα χωρία, αλλά γλιστρούν σαν τα χέλια και προσπαθούν να εκνευρίσουν τον συζητητή τους. Και δέκατον, ειδικώς οι προτεστάντες ισχυρίζονται ότι δεν έχουν σημασία σε ποια ομολογία ανήκει κανείς, σε ποιο δόγμα ανήκει, αν είναι Ορθόδοξος ή αν είναι Ρωμαιοκαθολικός ή αν είναι Ευαγγελικός ή Πεντηκοστιανός ή Αντβεντιστής ή άλλο τι, αρκεί να είναι καλός άνθρωπος, να διαβάζει την Αγία Γραφή και σώζεται. Τα δόγματα δεν έχουν σημασία. Το πολύ πολύ λέγουν να πιστεύει κανείς στην Αγία Τριάδα, να πιστεύει στη θεότητα του Ιησού Χριστού, στη θυσία του Ιησού Χριστού, αυτά είναι αρκετά, μπορεί να σωθεί. Σχολιάσαμε τα εννέα χαρακτηριστικά των αιρετικών και αφήσαμε το δέκατο ως χαρακτηριστικό ιδιαίτερα σημασίας για να γίνει σήμερα ολόκληρο κήρυγμα. Ποιο είναι το δέκατο? Ο ισχυρισμός των Προτεσταντών ότι τα δόγματα δεν έχουν σημασία, αρκεί να είναι κανείς καλός άνθρωπος, να κάνει καλά έργα, να διαβάζει το Ευαγγέλιο, το πολύ πολύ να παραδέχεται τον Χριστό και τη θυσία του, σώζεται. Έχει πράγματι έτσι
η αλήθεια σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Κανείς δεν λέγει ότι τα καλά έργα δεν είναι σπουδαία και δεν συντελούν στη σωτηρία. Κανείς δεν το λέγει. Τονίζομαι και υπερτονίζομαι, θα έλεγα πολλές φορές, τη σημασία των καλών έργων. Αλλά εμείς οι Ορθόδοξοι, αγαπητοί μου, πρώτα τονίζομαι την πίστη, τονίζομαι και υπερτονίζομαι να πω και εδώ, και κατόπιν τα έργα. Λέμε μάλιστα ότι τότε τα έργα έχουν αξία και είναι ευπρόσδεκτα από το Θεό, εάν είναι καρπός πίστεως, βαθίας και ορθής πίστεως. Διότι έργα μπορούν να έχουν και άπιστοι άνθρωποι. Έργα μπορεί να έχουν και μασόνοι και ροταριανοί. Δεν γίνονται δεκτά τα έργα των μασόνων, των ροταριανών και των ασεβών από το Θεό. Έτσι εμείς πιστεύουμε ότι και τα έργα των αιρετικών δεν έχουν τη σημασία που έχουν τα έργα των Ορθοδόξων. Αυτό τον ισχυρισμό μας θα τον αποδείξουμε με βάση την Αγία Γραφή. Τι λέγει η Αγία Γραφή? Στην προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος τονίζει: πιστεύσε δι, και αν ευπίστεως αδύνατον ευαρεστήσε. Πρέπει να πιστεύσεις. Αυτό είναι το πρώτο. Αν δεν πιστέψεις, είναι αδύνατο να ευαρεστήσεις το Θεό. Οι Άγιοι πάντες διαπίστεως ευηρέστησαν το Θεό και έλαβαν καλή μαρτυρία και θεωρούνται και τιμώνται ως Άγιοι. Ρώτησαν τον Χριστό κάποτε οι Ιουδαίοι, οι οποίοι απέδιδαν μεγάλη σημασία στα έργα. Διδάσκαλε, τι να κάνουμε για να θεωρηθεί ότι κάνουμε τα έργα του Θεού? Τι τους απήντησε ο Χριστός? Δεν τους είπε τι έργα να κάνουν, αλλά τους μίλησε για ένα έργο, πρώτο και κύριο έργο. Τούτο εστί το έργο, ή να πιστεύσετε ισόν εκείνος απέστειλε. Αυτό είναι το έργο, το πρώτο και το κύριο έργο. Να πιστεύσετε σε μένα, τον Ιησού τον Ναζαρέο, ότι είμαι ο Μεσσίας και ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο απεσταλμένος από το Θεό Πατέρα για να σώσει τον κόσμο. Το πρώτο έργο. Δεν είπε κάνετε ελεημοσύνες, δεν είπε κάνετε δικαιοσύνες. Ωραία κι αυτά. Αλλά αυτό είναι το πρώτο και το κύριο έργο, η πίστη. Όταν ο δεσμοφύλαξης των Φιλίππων υπέστη σεισμό εσωτερικό από το θαύμα που έγινε στους Φιλίππους, από το φοβερό σεισμό και από το παράδειγμα που έδειξαν οι Απόστολοι, και ρώτησε: Κύριοι, τι με δίπιν ή να σωθώ? Κύριοι, είπε στους Αποστόλους, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Δεν απήντησαν οι Απόστολοι: να κάνεις καλά έργα, να είσαι έντιμος σαν άτομο, σαν οικογενειάρχης, σαν υπάλληλος του κράτος και σαν μέλος της κοινωνίας, να είσαι έντιμος να κάνεις καλά έργα και θα σωθείς. Δεν το απήντησαν έτσι οι Απόστολοι. Τι του είπαν? Πίστευσον επί των Κύριων Ιησούν Χριστόν και σωθήσει σύ και ο οίκος σου. Να πιστέψεις τον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς και εσύ και η οικογένειά σου. Και όταν έλεγαν οι Απόστολοι να πιστέψει στον Ιησού Χριστό,
δεν εννοούσαν απλώς να πιστέψει ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας και είναι ο Κύριος, ο Θεός, όλο το πλήρωμα της θεότητος. Εννοούσαν να πιστέψει όλα όσα εδίδαξε ο Χριστός. Να πιστέψει και στη σημασία του βαπτίσματος που θα γινόταν έπειτα από λίγο. Και κάθισαν οι Απόστολοι και κατήχησαν το δεσμοφύλακα και τα όριμα μέλη της οικογενείας. Κάθισαν και δίδαξαν πρώτον, δεύτερον, τρίτον, τέταρτον, πέμπτον, δέκατον, εικοστόν. Έκαναν κατήχηση και κατόπιν βάπτιση και έτσι εσώθη ο δεσμοφύλακας και η οικογένειά του. Όταν ο Χριστός μετά την Αναστασή του ως άγνωστος εμφανιστεί στους δύο μαθητάς προς Εμαούς, τους ήλεγξε, τι τους είπε? «Ο ανόητη και βραδύ στη καρδία του πιστεύει επί πάσιν εις ελάλησαν οι προφήτες». Είστε ανόητοι και βραδείς να πιστέψετε, δύσκολοι στο να πιστέψετε σε όλα όσα ελάλησαν οι προφήτες. Δεν ζητάει ο Χριστός πίστη σε μερικά μόνον, σε όλα ανεξαιρέτως. Δικαζόμενος ο Παύλος στην Κεσάρια, τι είπε? «Πιστεύω πάση της γεγραμμένης εν το νόμο και τις προφήτες». Πιστεύω σε όλα όσα γράφονται μέσα στον νόμο και μέσα στους προφήτες. Σε όλα ανεξαιρέτως. Δεν μπορεί να είσαι εκλεκτικός στα θέματα της πίστεως και να πεις «αυτό μου αρέσει το κρατώ, αυτό μου αρέσει το πετώ, αυτό μου αρέσει το δέχομαι όπως είναι, αυτό δεν μου αρέσει το τροποποιώ». Αυτό λέγεται αίρεσης βασικός. Ερέω με ρούμε σημαίνει εκλέγω προτιμώ. Αίρεσης είναι βασικός να μεταχειρίζεσαι την αλήθεια με εκλεκτικότητα, να έχεις προτιμήσεις και όσα σου αρέσουν να τα δέχεσαι και όσα δεν σου αρέσουν να τα απορρίπτεις, να τα τροποποιείς. Το είναι αίρεσης. Δεν το θέλει ο Θεός αυτό. Ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του έχει δύο μέρη. Σε κάθε επιστολή δύο μέρη, τις μεγάλες επιστολές. Το πρώτο μέρος είναι το θεωρητικό. Το δεύτερο μέρος είναι το πρακτικό. Το πρώτο ασχολείται με θεολογικά θέματα, θέματα πίστεως, δόγματα δηλαδή. Το δεύτερο με πρακτικά πράγματα, με έργα που πρέπει να κάνουν οι πιστοί. Πρώτα η πίστης, έπειτα η πράξης. Πρώτα το δόγμα, έπειτα τα έργα. Και οι πατέρες, σύμφωνα με το πνεύμα της Γραφής, τι τονίζουν? Ότι για τη σωτηρία μας χρειάζεται πρώτον ορθή πίστης, ορθά δόγματα και κατόπιν ορθή πράξης, ορθά έργα. Ας αναφέρουμε μερικά χωρία της Γραφής που δείχνουν τη σημασία των δογμάτων της πίστεως. Δόγμα είναι ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Δόγμα είναι ότι υπάρχουν άγγελοι. Δόγμα είναι ότι υπάρχουν δαίμονες. Δόγμα είναι ότι υπάρχει ψυχή αθάνατος. Δόγμα είναι ότι θα γίνει δευτέρα παρουσία κρίσης και ανταπόδοσης. Λοιπόν, δόγμα είναι ότι ο ένας της τριάδος έγινε άνθρωπος χωρίς να πάψει να είναι και Θεός. Θεάνθρωπος ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχουν πολλά δόγματα, μεγαλύτερα και μικρότερα δόγματα μέσα στην πίστη μας. Τα διδάσκει η Γραφή. Και τι λέγει ο Απόστολος? Ένα χωρίο που κάθε Ορθόδοξος πρέπει να το καρφώσει μέσα στη διανοιά του. Να το καρφώσει και να μην το ξεκαρφώσει ποτέ από τη διανοιά του. Είναι στη δεύτερη επιστολή του Παύλου προς Θεσσαλονικείς, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο στίχο 15. Β' Θεσσαλονικής, β' κεφάλαιο, στίχος 15. Όλοι οι πιστοί να το έχουν μέσα στο μυαλό τους. Είναι από τα βασικότερα χωρία
με τα οποία αντιμετωπίζουμε αμέσως τους αιρετικούς. Στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, ας εδιδάχτητε είτε διαλόγου είτε διεπιστολήσιμο. Στήκετε. Να στέκεστε όρθιοι, σταθεροί, αμετακίνητοι, να μην κλονίζεστε, να μην πέφτετε κάτω. Όρθιοι σαν τα κυπαρίσια, όρθιοι πάνω στο βράχο της πίστεως. Να στέκετε όρθιοι, αμετακίνητοι, ακλόνητοι και να κρατείτε σφιχτά τις παραδόσεις. Ποιες παραδόσεις? Όχι παραδόσεις κοινών ανθρώπων, όπως μας κατηγορούν οι αιρετικοί, αλλά τις θεόπνευστες παραδόσεις. Τα θεόπνευστα λόγια των Αποστόλων. Και μάλιστα, όχι μόνο όσα παρεδόθησαν διεπιστολών, γραπτός δηλαδή, αλλά και όσα παρεδόθησαν διαλόγου, προφορικός, ό,τι προήλθε από τους Αποστόλους ως διδασκαλία, πρέπει να το εγκολπωνόμεθα και να το κρατούμε σφιχτά, είτε είναι γραπτός λόγος, είτε είναι προφορικός λόγος. Ο προφορικός λόγος, ειδικός, λέγεται στη γλώσσα της Εκκλησίας μας ιερά παράδοσης. Η ιερά παράδοση δεν είναι τα λόγια του Α ή του Β κοινού ανθρώπου. Είναι τα λόγια του Κυρίου και των Αποστόλων. Θεοπνεύστων ανδρών. Του Κυρίου και των θεοπνεύστων Αποστόλων του. Αυτά τα προφορικά λόγια τα άκουσε η Εκκλησία. Τα άκουσαν οι πιστοί, χιλιάδες, μυριάδες άνθρωποι. Έλυσαν απορίες με αυτά τα λόγια. Τα εφήρμοσαν μέσα στη λατρεία, μέσα στην καθημερινή τους ζωή, στην πράξη της Εκκλησίας. Τα έκαμε η Εκκλησία κτήμα της, συνείδησή της. Αργότερα κατεγράφησαν εν μέρη μέσα στα βιβλία των πατέρων, μέσα στα πρακτικά των Αγίων τοπικών και οικουμενικών συνόδων. Αυτή είναι η ιερή παράδοση. Τα προφορικά λόγια του Κυρίου και των Αποστόλων που τα άκουσε η Εκκλησία, τα έκανε ζωή και πράξη και βίωμά της και συνείδηση και κτήμα της και τα μετέδωκε στην επομένη γενεά και εκείνη στην επομένη και εκείνη πάλι στην επομένη και έφτασαν μέχρι σημών εν μέρη και κατεγράφησαν μέσα στα βιβλία των πατέρων σαν πνεύμα, όχι τόσο σαν λέξη, σαν γράμμα, όσο σαν πνεύμα, σαν νόημα, κατεγράφησαν μέσα στα βιβλία των πατέρων και στα πρακτικά των Αγίων τοπικών και οικουμενικών συνόδων. Απλά πράγματα, αδελφοί μου. Λέει εδώ το Ευαγγέλιο ότι η Θεία Ευχαριστία είναι σώμα Χριστού και αίμα Χριστού. Ασφαλώς, δεν έχουμε μόνο εμείς απορίες. Είχαν και οι πρώτοι χριστιανοί. Έβλεπαν το ψωμάκι, έβλεπαν το κρασί και άκουαν ότι αυτό είναι σώμα και αίμα Χριστού. Νομίζετε δεν απορούσαν αυτοί για το υπερφιέστατο αυτό μυστήριο? Απορούσαν και πιο πολλοί από εμάς απορούσαν, γιατί εκείνοι ήσαν πιο θρησκευτικοί και είχαν πιο έντονα ενδιαφέροντα. Απορούσαν λοιπόν και πλησίαζαν τους Αποστόλους και τους ρωτούσαν, αυτό το ψίχουλο, αυτή η σταγόνα, είναι πραγματικό σώμα, πραγματικό αίμα Χριστού? Είναι ο ίδιος ο Χριστός σε αυτό το ψυχείο της Θείας Ευχαριστίας, σε αυτό το σταγονίδιο της Θείας Ευχαριστίας, ο ίδιος ο Χριστός, σώμα, αίμα, ψυχή και Θεότης, όλος ο Θεάνθρωπος? Και απαντούσαν οι Απόστολοι και η Εκκλησία άκουε την απάντηση και την έβαζε μέσα στην καρδιά της. Γι' αυτό εμείς πιστεύουμε ότι είναι πραγματικός ο Χριστός, διότι τα ρωτούσαν και τα έμαθαν και έτσι τα πίστευαν. Έτσι τα διδάσκει ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, που ήταν μαθητής του Ευαγγελιστού και Αποστόλου Ιωάννου,
που χειροτονήθηκε πρώτος επίσκοπος της Συρίας στην Αντιόχεια, που μαρτύρησε στο Κολοσσέο της Ρώμης, ότι η Θεία Ευχαριστία είναι πραγματική σάρκα του Χριστού και όσοι δεν την πιστεύουν είναι αιρετικοί, λέγει ο Άγιος Θεοφόρος Ιγνάτιος. Φτάνει, προφορικά λύνονται πολλά προβλήματα, προφορικά λύνονται οι απορίες. Έλυσε η πρώτη εκκλησία τις απορίες με την προφορική διδασκαλία των μαθητών και μετεδόθη κατόπιν η διδασκαλία αυτή από γενεά σε γενεά και έφτασε μέχρι Σιμών. Προς Κορινθίους γράφοντας ο Απόστολος, τους επαινεί. Γιατί, λέει, σας επαινώ? Διότι όπως σας παρέδωκα τις παραδόσεις, έτσι τις κρατάτε. Δεν αλλάξατε τίποτε. Είναι αξιέπαινος αυτός που δεν αλλάζει τα λόγια, τα νοήματα της πιστεώς μας, τα δόγματα της πιστεώς μας. Και αν αυτός είναι αξιέπαινος, ο άλλος που τα αλλάζει τι είναι? Αξιοκατάκριτος. Εξυπακούεται. Ο Απόστολος Παύλος πολλές φορές ομιλεί για υγιένουσα διδασκαλία, για υγιή λόγο. Προφητεύει μάλιστα και λέει ότι θα έρθουν φοβεροί καιροί που πολλοί δεν θα ανέχονται την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά θα γαργαλίζονται τα αυτιά τους από άλλες διδασκαλίες και θα αφήνουν την αλήθεια και θα τρέχουν να ακούνε παραμύθια, ψέματα των απατεώνων, των ψευτοδιδασκάλων. Έστε καιρός ότε της υγιενούσης διδασκαλίας ούκαν έξονται, αλλά κατά τις επιθυμίες αυτών, κατά τις ροπές που έχουν μέσα στην καρδούλα τους, θα πηγαίνουν και θα μαζεύουν, λέει, επισορεύουν διδασκάλους που θα λαλούν σύμφωνα με τις ροπές της καρδιάς τους και θα φεύγουν από την αλήθεια και θα παραδίδονται στα παραμύθια, στα ψέματα. Υγιής διδασκαλία. Αυτά τα γράφει στον Τιμόθεο. Στον Τίτο τη γράφει. Στον επίσκοπο της Κρήτης. Λέει να τους ελέγχεις τους κριτικούς. Εδώ έχουμε και κριτικούς ασφαλώς. Αποτόμως, λέει. Αυστηρά, σκληρά. Γιατί είναι ζόρικοι χαρακτήρες, τα λέγαμε. Λοιπόν, για να υγιένουν στην πίστη, στη διδασκαλία και να μην εκτρέπονται σε Ιουδαϊκούς μύθους και σε φλιαρίες των αιρετικών. Να τους ελέγχεις, λέει, από τόμους για να υγιένουν στην πίστη. Τον Τιμόθεο ο Απόστολος θέλει δόκιμον απέναντι του Θεού, τέλειο απέναντι του Θεού, εργάτην ανεπέσχυντον, εργάτη που να μην τροπιάσει το όνομά του και την αποστολή του, και ορθοτομούντα των λόγων της αληθείας. Τι θα πει ορθοτομούντα των λόγων της αληθείας? Να διδάσκει ορθά το λόγο της αληθείας. Να διδάσκει ορθά το λόγο της αληθείας. Γι' αυτό είδατε και η Εκκλησία μας έχει αίτηση στη Θεία Λειτουργία υπέρ του Αρχιεπισκόπου και τι λέει? Να τον διατηρεί ο Θεός σών, έντιμον, υγιά, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της αληθείας. Αυτό το τελευταίο είναι το σπουδαιότερο. Λοιπόν, τουλάχιστον να έχει ορθή διδασκαλία. Τουλάχιστον να έχει ορθή διδασκαλία.